Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του ΝΕΚΡΗ Ξηροκάστρου, τον κύριο Δημήτρη Δημητρόπουλο, ο οποίος φαίνεται ότι η ομάδα είναι λίγο ταλαιπωρημένη φέτος. Πρόεδρε, τι ακριβώς γίνεται εκεί? Βγάλετε και μια ανακοίνωση χθες για τη διαιτησία του κύριου Καλαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυλά, και συγχαρητήρια για το έργο σας καταρχήν να δώσω και για το site και για την εκπομπή, όλα αυτά που κάνετε στα κορινθιακά γήπεδα. Πιστεύω ότι έχουν ανάγκη κάτι και εμείς. Το κορινθιακό ποδόσφαιρο το έχει ανάγκη, κάτι και εμείς έτσι αντίστοιχο προσπαθούμε να κάνουμε, να τραβάμε τους αγώνες, να βγάζουμε τα highlight μας, φωτογραφιούλες, ξέρετε, όλο αυτό που ανεβάζουν το άθλημα. Δηλαδή. Όπως πρέπει να υπάρχει, να είναι μια ομάδα ακριβώς, να λειτουργεί σωστά. Εντάξει, νιώθω λίγο έτσι περίεργα, διότι φιλοξενούμε στο σταθμό σας μετά από ένα χρόνο περίπου, για εντελώς διαφορετικό λόγο, ας πούμε. Πριν ένα χρόνο είχα φιλοξενηθεί στην εκπομπή της Μέρης, μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Και τώρα? Ήταν μια δηλώση χαράς, ας πούμε, και ένα χρόνο μετά είναι ένα εντελώς αντίθετο πράγμα. Εντελώς. Θέλω να πω αυτό που νιώθω, ας πούμε, είναι μια αθλητική εκπομπή που, να πω τα βασικά δηλαδή, νιώθω ότι είναι μια αθλητική εκπομπή, οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές, είναι οι ποδοσφαιριστές, δεν είμαστε εμείς οι παράγοντες. Συμφωνούμε. Και δεν είναι και οι διαιτητές. Πάνω απ' όλα, όχι οι διαιτητές. Έτσι, να τα λέμε. Δεν με τιμάει που βγαίνω και με όλο το σεβασμό, έτσι, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνετε πως το λέω. Δεν με τιμάει ούτε η γκρίνια ούτε η διαμαρτυρία. Δεν είναι καλό για το άθλημα. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπεις μία επαναλαμβανόμενη και όπως φαίνεται στοιχειοθετημένη, ας πούμε έτσι, αδικία, αρχίζεις και βγαίνεις από τα ρούχα σου. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι εμείς οι παράγοντες, για να μην ονομαστούμε παραγόμενοι, ας πούμε, όπως έχει πει ένας άλλος προπονητής μου, πρέπει να υπηρετούμε τους ποδοσφαιριστές μας. Σωστό. Το χρέος μου είναι να παλεύω ποδοσφαιριστές μου να έχουν ό,τι μπορώ, εγώ και οι συνεργάτες μου εννοείται, ό,τι καλύτερο, έτσι, σε προσφορά, σε ρουχισμό, σε προπονητές, σε υλικό, σε μπάλες, τέτοια. Βεβαίως. Άρα όταν μπαίνεις στα ποδητήρια, ας πούμε, μιας ομάδας και βλέπεις σκυμμένα κεφάλια από μια αποτυχία η οποία δεν οφείλεται σε σένα, αλλά οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, αυτό το συνέστημα που μπαίνοντας στα ποδητήρια του Ηρακλή, μισό να το κάνει κάποιο μικροφωνισμό και ακούγομαι δύο φορές. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Α, ναι. Μ' ακούω τη φωνή μου δύο φορές. Τώρα εντάξει. Μπαίνοντας στα ποδητήρια, λοιπόν, όταν βλέπω σκυμμένα κεφάλια και απογοήτευση και τέτοια πράγματα, το συνέστημα δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου. Νιώθω λοιπόν ότι πρέπει να αντιδράσω. Γενικά, ναι, αυτή η ανακοίνωση ήταν σκληρή, ας το πούμε έτσι. Αρκετά. Αλλά δεν περιμένω να βγει να το πω καθαρά, γιατί αυτά που βλέπω στο πρωτάθλημα φέτος είναι πράγματα που δεν έχω ξαναδεί. Και εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο από πολύ μικρός και έχω παρακολουθήσει, έχω ζήσει και σε ξένες χώρες, και στην Αγγλία έχω παρακολουθήσει το πρωτάθλημα και στην Ισπανία που έχω ζήσει και εκεί χρόνια. Αυτό που βλέπω είναι πολύ περίεργο και νομίζω τόσο η ανακοίνωσή μας όσο και η στάση μας, πώς να το πω, δηλώνει και κάποιες άλλες ομάδες. Πιστεύω είναι και άλλοι απογοητευμένοι από όλη αυτή την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θεωρώ πως υπάρχουν ομάδες ότι που αδικούνται, και αν η ομάδα η δικιά μου βρίσκεται σε μια μέση κατάσταση. Σχετικά καλή βαθμολογία, σωστά. Ίσως δεν είναι τόσο κακή ώστε να κινδυνεύσει. Σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Σίγουρα υπάρχουν, ας πούμε, άλλες ομάδες, οι οποίες, ας πούμε, είναι η Κόρινθος 06, την οποία ρίχνει λεφτά, κάνει μια προσπάθεια συνεχή τα τελευταία χρόνια για να βγει στην κατηγορία. Και συγγνώμη, αλλά όταν βλέπω το θέμα με τα νερά πέρσι, το θέμα με τις εμφανίσεις φέτος,
Το θέμα με τις live ανταμετα... Αυτά είναι δυσφήμιση του αθλήματος. Είναι... Τι να πω, δηλαδή εμένα δεν με τιμάνε. Είναι... Ντρέπομαι δηλαδή που είμαι παράγοντας σε, αυτό το... σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το πρωτάθλημα. Αντίθετα, πάμε στη βαθμολογία πιο κάτω. Βλέπουμε ομάδες σαν τον Αστέρα Δερβενίου, με τον οποίο εντάξει, δεν έχω μιλήσει με τα παιδιά και με τους οποίους κακά τα ψέματα λόγω εντοπιότητας μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε και κόντρες. Σωστό. Αλλά τα παιδιά έχουν κάνει και αυτή μια προσπάθεια. Είναι στην άκρη-άκρη της Κορινθίας. Έχουν τη δικιά τους νοοτροπία. Είναι 10-20 άνθρωποι όμως που ακολουθούν φανατικά την ομάδα τους. Ρίχνουν και αυτοί λεφτά. Έχουν γηπεδάρα. Σωστό. Εγκαταστάσεις εξαιρετικές. Έχουν καλή ομάδα και τους βλέπεις αυτούς να διαμαρτύρονται. Να τρώνε καμπάνες, να κάνουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην κορυφή, είναι και στη μέση, όπως εμείς, είναι και στο τέλος. Γενικώς υπάρχουν... Κάθε ομάδα, ας πούμε, έχει παράπονα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που έχουν δηλώσει ναι. παράπονα. Και δεν είναι, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι. Ναι. Που μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι για την νοοτροπία μας σαν Ηρακλής, mm-hmm. Για το παρασκήνιο. Υπάρχουν ομάδες που λειτουργούν το project που λέει ως εξής. Βάζουμε έναν άνθρωπο μέσα στην Ένωση, ας πούμε, με σκοπό να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω αν μας βοηθάει ή όχι, αλλά εκεί αποσκοπούμε. Mm-hmm. Εγώ από την αρχή που πήρα την ομάδα και με τους συνεργάτες μου παρουσιάσαμε μια πολύ ωραία παρουσία, τέλος πάντων, στους φιλάθλους μας, mm-hmm. Κάνοντας ένα project 2+2 χρόνων, το οποίο βγήκε στα 2 χρόνια. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Έγινε καλή δουλειά μάλλον. Εντάξει. Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή όταν σκύβεις το κεφάλι και δουλεύεις και mm-hmm. αφήνεις όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω, έχει ένα αποτέλεσμα. Θεωρώ πως... να πω ότι σε εκείνη την παρουσίαση λοιπόν δήλωσα καθαρά ότι δεν θέλω καμία ανάμειξη με τα κέντρα αποφάσεων. Mm-hmm. Ούτε για να κατηγορηθώ, ούτε για να επωφεληθώ ναι, ένα από κάποιο ναι. άλλο. Ναι, ναι, ναι. Είμαι της άποψης ότι αν αξίζω θα βγω κατηγορία. Mm-hmm. Αν δεν αξίζω θα πέσω κατηγορία. Νομίζω ότι αν κάποιον το σπρώξει να ανέβει μια κατηγορία, την επόμενη χρονιά θα γίνει ασανιστέ και θα ξαναπέσει. Δεν έχει νόημα. Σωστό. Το νόημα είναι να του δώσεις τα εφόδια, να δουλέψει, να του προσφέρεις. Δηλαδή, όπως είπα και εμείς οι παράγοντες ότι πρέπει να προσφέρουμε υπηρεσία στους αθλητές μας, έτσι και η Ένωση θα πρέπει, οι παράγοντες στη δική της, να προσφέρουν υπηρεσία στις ομάδες. Και αυτοί διοικούν και εμείς διοικούν με ένα, mm-hmm. Την κάθε δικιά μας ομάδα. Βεβαίως. Τώρα... Για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γίνανε κωμικοτραγικά πράγματα πάλι. Με τον ίδιο άνθρωπο. Τρίτη φορά, τέταρτη με έναν ορισμό που αγώνα που δεν έγινε. Στους τελευταίους, ας πούμε, 2 μήνες. Mm-hmm. Αν βγάλεις τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο πρώτος αγώνας που μας έπαιξε διαιτητής ήταν με την ΠΑΣ. Και δηλαδή δεν έχω κάτι με την ΠΑΣ. Ιστορική ομάδα, η Μπάρτσα, ωραία, ναι. μια χαρά. Όλοι την υποστηρίζαμε παλιά. Φυσικά. Γιατί όμως, γιατί να μας δημιουργείτε μια έχθα απέναντι σε αυτή την ομάδα. Ακριβώς. Δεν φταίνε και οι ομάδες και οι παράγοντες μεταξύ των ομάδων να υπάρξει όλη αυτή η αντιπαλότητα κάποια στιγμή. Ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει τώρα να έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου, mm-hmm. όπου πάει ΠΑΣ να την αντιμετωπίζουν εχθρικά. Σωστό. Και δεν υπάρχει λόγος πραγματικά όμως, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχαμε πάλι τον κύριο Καλαρά, ο οποίος στον αγώνα με την Μπάστα υπάρχει και ένα παρασκήνιο τρελό, έτσι, με τον, πώς τον λένε, τον παρατηρητή αγώνα, ας πούμε, τον κύριο Δημόπουλο, είχαν κάνει μια έκθεση εκεί στο τέλος, εγώ δεν πάω στο αγωνιστικό, εντάξει. Ναι. Στο αγωνιστικό ήταν η επικράτηση δίκη, ας το πούμε έτσι, το αφήνουμε, ήταν καλύτερο ο ΠΑΣ. Λογικά, το 0-4, ναι, δεν σου αφήνει. Ναι, δεν αφήνεις πράγματα, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Παρ' όλα αυτά, 0-0 ημίχρονο. Βεβαίως. Και τα λοιπά. Ας το πούμε άλλο αυτό. Ναι. Αλλά με φαλτσοσφυρίγματα και τα λοιπά, και να κοιτάς τώρα την κερκίδα, mm-hmm. και να ειρωνεύεσαι και να προκαλείς ουσιαστικά να σου πετάξουν ένα μπουκάλι.
Νομίζω αυτά λίγο υποτιμάνε την νοημοσύνη μας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μ' άρεσε. Τι να πω, ας πούμε, ότι το έχω καταγράψει την κάμερα. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, την κάμερα. Δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ σαν στοιχείο, τέτοιο evidence που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Την κάμερα δεν βάζω για να τρομάξω τους διαιτητές. Την κάμερα, και άμα δείτε τώρα τα τελευταία, τα μάτια τα έχω κόψει κιόλα. Την κάμερα τη βάζω για να έχουν. Σας μιλάω ειλικρινά και σας το ορκίζομαι. Το πιστεύω αυτό που θα πει. Την κάμερα τη βάζω για να βγάζω highlight, να βλέπει ο καφαντάρης ο Μιχάλης. Ότι έβαλε το. Ακριβώς, τι είχε κάνει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ. Τα βλέπουμε για χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Και με το σκεπτικό σας. Δηλαδή, τι να του πω, ότι το τράβηξα και να. Ότι κοιτάει την κερκίδα και του χαμογελάει και του. Τον ερωνεύεται. Ναι. Όταν το βρίζει, το βρίζει, διαιτητήσεις. Ο φίλαθλος αποφασίζει ότι θα τα ακούσεις κάποια στιγμή, είτε δικαίως είτε αδίκως. Αυτό είναι η δουλειά, αυτό είναι η μοίρα του διαιτητή, ας πούμε. Ναι, το φετίχ. Ναι, εντάξει. Μπορεί να το πούμε και έτσι. Ναι. Τι να κάνουμε, ναι, όχι, πρέπει να το. Γιατί... να πάμε και λίγο σε χαβαλέα λιγάκι, γιατί αν τα σκεφτούμε όλα όπως είναι τελείως ξεκάθαρα και ομά, νομίζω ναι. Ότι τρελαινόμαστε από κάποιο σημείο και μετά. Τρελό είναι, αλλά η απογοήτευση, να το ξαναγυρίσω λίγο το κλίμα, η απογοήτευση αρκετών ομάδων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και εμείς από την πλευρά μας, εγώ δεν θα πω τώρα τι και πώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Εγώ στον αγώνα με την ΠΑΣ. Τότε όταν ο παρατηρητής Δημόπουλος και ο διαιτητής Καλαράς. Έγραψε το φύλλο αγώνα, άρχισε να στολίζουν τον, για πώς το λένε, επεισόδια που δίθεν γίνανε στο τέλος και με το μπουκάλι που έπεσε και το ότι εγώ απόθυσα και έγινα ο κάφρος της ημέρας, ας πούμε, που όπως έγραφε ο παρατηρητής αγώνα, τα οποία έτυχε να τα έχω και αυτά σε βίντεο, τα πάντα. Τελικά το αποτέλεσμα ήταν να γίνει μια απολογία 17 σελίδων από τον Ηρακλή και να μην έχουμε τα, πώς το λένε, το αποτέλεσμα που είχε ο Αστέρας Δερβενίου, για παράδειγμα. Ναι. Ή δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν κιόλα. Όχι, αυτό είναι το λάθος, ότι δεν ενημερώνουν. Και τα μαθαίνουμε από τις ομάδες όταν η ομάδα, καταλαβαίνετε, βγαίνει τα ρούχα της και το ανακοινώνει. Αλλιώς δεν μαθαίνουμε τίποτα γενικώς τι γίνεται με τις ποινές. Όταν λοιπόν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τι να πω. Μετά. Ζητήσατε κάποια εξαίρεση του συγκεκριμένου διαιτητή? Κοιτάξτε, η εξαίρεση. Κοιτάξτε, αυτό που ζητήσαμε. Το κάναμε, το έγραψα και την ανακοίνωση, επικοινωνήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης πριν τον αγώνα και του είπαμε ότι, κοίταξε να δεις, το μυριστήκαμε. Ναι. Όταν τον βάζει και είναι μάτς περίεργο που ακούς διάφορα και κινδυνεύει άλλη ομάδα και τα λοιπά, εντάξει, έχεις και χτυπάς κάποια καμπανάκια. Το κάναμε δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά το είχα ξανακάνει εγώ στον τον πρόεδρο απευθείας, όταν παίζαμε β' κατηγορία με τους Αγίους Θεοδόρους, που εκεί το είχα φοβηθεί το μάτς. Ήταν μπροστά και ο πρόεδρος και είδε και τι έγινε. Λοιπόν, το μάτς εκείνο ήταν 1-1 και νεοφυτιάδης της ερηδητής, πέναλτι στο 89 υπέρ του Αγίου Θεοδόρων. Και δύο αποβολές νομίζω είχαμε εμείς από διαμαρτυρίες και τα λοιπά. Και η Θεία Δίκη, αυτό δηλαδή, η Θεία Δίκη στέλνει τον παίκτη του, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, το στέλνει out. Ναι. Και στην επαναφορά φεύγουμε στην αντεπίθεση και κάνουμε το 1-2. Ναι, μπορείτε να το πείτε και η Θεία Δίκη. Ναι. Αυτό ήταν, ναι. Δύο φορές λοιπόν έχω, έτσι, πάρει ένα τηλέφωνο από παιδιά, τι γίνεται, εντάξει, υπάρχουμε, εμείς βλέπουμε και παίζουμε και εμείς, έτσι, δεν θέλω. Ούτε το έχω πει, δεν αναμειγνιόμαστε με, πώς να το πω, να συνοηθούμε αγώνες, να κάνουμε, να ράνουμε, υπέρ μας ή κατά μας, δεν έχει να λέει. Την άνοδο την πήραμε από τη β' κατηγορία στο 93ο λεπτό. Σωστό. Οι πελούχοι νομίζω το είδαν όλοι, απόλυτα δίκαια. Απόλυτα δίκαια. Κιόλας, απόλυτα δίκαια. Νομίζω ότι ήμασταν πανάξι. Βεβαίως. Πρωταθλητές παιδών γίναμε πανάξι
και στο παιδικό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι αμεληταίο. Καθόλου. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι επόμενοι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, της αντρικής ομάδας. Οπότε όλα αυτά. Και όχι μόνο του Ηρακλή. Όχι μόνο του Ηρακλή, γιατί έχουμε 6-7 παιδιά. Πολύ σωστά. Και τα έχουμε κάνει μεταγραφές σε ομάδες της Super League. Βεβαίως. Και να πω και κάτι άλλο. Είπε στην κοπή της πίτας ο κύριος Βράκας, νομίζω, ναι, για τις μεικτές ομάδες. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια και στις νέων και στην παιδών, αρχηγοί και με. Στις ομάδες αυτές είναι παίκτες του Ηρακλή. Παιδιά του Ηρακλή. Δηλαδή θέλω να πω. Εντάξει, το Ψιλόκαστρο είναι και μια πόλη που είναι τέταρτη, πέμπτη, έκτη σε πληθυσμό στην Κορινθία. Ναι. Είναι ιστορικά, άμα το πάρεις, είναι από τους 6-7 ιδρυτές της Ένωσης Κορινθίας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας μικρός σεβασμός. Δεν έχω ζητήσει κάτι παραπάνω από το 50-50. Ναι, δεν ζητάτε εύνοια, τουλάχιστον να είναι όλα όσο γίνεται 50, το 50-50, δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ, αλλά να μην είναι αυτό που γίνεται τέλος πάντων κάποιες φορές. Ακριβώς. Είπα για την επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, που πάει να είναι σύμπτωση. Mm-hmm. Δεν είπα για λάθη που μπορεί να γίνουν. Ναι. Έτσι. Αλλά όταν βλέπεις τον ίδιο επόπτη, αυτόν που δεν έδεσε το χέρι στην ΕΜΕΑ, με στην περιοχή, mm-hmm. να κόβει στο σπαθοβούνι πάλι ένα καθαρό γκολ που ήταν γκολ φάουλ, δηλαδή ήταν και γκολ και πέναλτι πρέπει να δώσει εκεί πέρα, και δίνει... δεν ξέρω τι έδωσε. Επιθετικό φάουλ. Θεωρητικά έδωσε επιθετικό φάουλ, δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Έστω και αν είναι εφεύρεση. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Τώρα, ήταν δεν ήταν, εσείς που ήσασταν εκεί το ξέρετε καλύτερα. Λέγεται ότι δεν ήταν, πάντως, για να είμαστε και να λέμε την αλήθεια. Λέγεται, το ευτράπελο είναι ότι λέγεται και από τα παιδιά του Σπαθοβουνίου. Γι' αυτό λέω ότι λέγεται ότι δεν ήταν. Και από ένα σωρό κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είσαι και ένας άνθρωπος που δεν μένετε εδώ, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά έρχεστε. Ναι. Είναι και αυτό μια ταλαιπωρία. Σας ενοχλεί και αυτό που λέτε, έχετε σκεφτεί να αφήσετε την ομάδα, να αποχωρήσετε. Όχι από την ομάδα, από το ποδόσφαιρο βλέποντας τέτοια πράγματα, ή σας πεισμώνουν περισσότερο. Τον Ηρακλή τον αναλάβαμε μια χούφτα άνθρωποι. Mm-hmm. Πριν από το 3,5 χρόνια. Δηλαδή, 3,5. Ναι, 3 χρόνια είναι ουσιαστικά, αλλά είναι 4η σεζόν. Τώρα. Ναι, σωστό. Όταν είχε ξεκινήσει να μηδενίζεται στην Α κατηγορία. Ακριβώς. Και πήγαμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 5 άνθρωποι, νέοι, να τον σώσουμε από τη διάλυση. Παίρνοντας 4-5 ενήλικα δελτία και με τα υπόλοιπα 14 χρόνια να βγάλουμε μια σεζόν, την οποία σιγά σιγά τη χτίσαμε στα γνωστά αποτελέσματα. Mm-hmm. Τον Ηρακλή, εγώ και οι συνεργάτες μου, τον θεωρούμε παιδί μας. Και το παιδί του κάποιος δεν θα το αφήσει το εύκολα. Πολύ και γι' αυτό το λόγο, και επειδή αγαπάω και όλους μου τους ποδοσφαιριστές, είμαι πολύ περήφανος για όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα μου, mm-hmm. Θέλω να τους προστατεύσω με όποιον τρόπο μπορώ. Mm-hmm. Και τρόποι θα υπάρξουν, αλλά δεν θα τους πούμε σε αυτή τη φάση. Σωστό. Γιατί θα με αφήσετε να έχω κι εγώ. Το κρυφό χαρτί. Έτσι, κάποιο. Ας το πούμε κρυφό. Ναι, χαρτί. Το λέμε έτσι, ναι. Απλά ξέρετε τώρα, επειδή αυτό που έγινε με την μπάς στις καταγγελίες στο τέλος, με τους παρατηρητές, τους διαιτητές, τα φύλλα αγώνα και όλα αυτά, mm-hmm. και με αναγκάσανε να μπω σε μια διαδικασία να αποκρούσω μια ουσιαστικά σκευωρία εναντίον μου και της ομάδας μου, για μένα ναι. προσωπικά. Ναι. Θα μπορούσα να κινηθώ και με άλλα μέσα. Καταλαβαίνω, ναι. Το άφησα. Mm-hmm. Πριν 2 χρόνια πάλι, στον αγώνα με το Λουτράκι, ημιτελικός ήταν, ημιτελικός κυπέλου, εντός έδρας, Ηρακλής ΑΟΛ, mm-hmm. από τη Β' κατηγορία. Ναι. ΑΟΛ, 0-2. Τι έγινε, είχε πεταχτεί ένα δυναμητάκι από ένα παιδί, χωρίς να υπάρχουν διακριτικά οπαδών. Παρατηρητής ήταν αγώνα ο Παπαϊωάννου Γεώργης, πρώην πρόεδρος Καμαρίου, mm-hmm, έτσι, mm-hmm. που ονομάτισε, είδε διακριτικά και ονομάτισε ότι ήταν από ανθρώπους του Ηρακλή. Άλλη μια απόκρουση τότε, 7 σέλιδη, έτσι, για να μην πει η ομάδα μου σε περιπέτεια. Mm-hmm. Πάλι δεν το άφησα. Τώρα δεν θα το αφήσω. Τώρα θα έχει και συνέχεια. Το καταλαβαίνω, γιατί είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι οι ποδοσφαιριστές από κάποιους και μετά χαλιώνται ψυχολογικά.
Και είναι αυτό που είπατε, ότι δεν μπορείτε να τους βλέπετε όταν δεν ευθύνονται αυτοί. Ναι. Όλοι έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, όλοι έχουμε αισθάνει την αδικία. Απλά εγώ, όντας στο υψηλότερο σκαλί, ας πούμε, της βαθμίδας στον Ηράκλη, έχω ένα χρέος απέναντί τους. Δεν είναι δυνατόν να γυρνάνε παίκτες που έχουν παίξει βιταθνική. Μου λέει, πρόεδρε, κάνε κάτι. Ναι, σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αν μου γυρνάνε τα μυαλά, δεν γίνεται. Να το αφήσουμε λίγο αυτό, γιατί επειδή θέλω να σας ρωτήσω και πράγματα, επειδή κάνετε πολύ σπουδαία δουλειά εκεί. Ναι, θέλω να μου πείτε σημαντικά. Για τις ακαδημίες που έχει ο Ηρακλής και γενικώς για τα παιδιά που προωθούνται πιο πάνω. Οι ακαδημίες μας ξεκινήσαν με 60 παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 110-115, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για την πόλη μας, για τις αναλογίες της πόλης μας και σε συνδυασμό και με τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Τα παιδιά με υπεύθυνο το Μανώλη το Σούλο έχουν κάνει σπουδαία δουλειά. Όλοι μας οι προπονητές, ο Μιχάλης ο Καβαντάρης είναι στο παιδικό πρωτάθλημα. Όλα τα τμήματα τα παίρνουν πολύ καλές γερές βάσεις. Απαρτίζουν τις μεικτές της Κορινθίας, το ξαναλέω. Βεβαίως. Και έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει μεταγραφές, έτσι, το οποίο, εντάξει, δεν λέω εγώ ότι θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές τα παιδιά, αλλά το να ανοίγεις μία πόρτα. Ακριβώς αυτό. Το όνειρο ενός παιδιού, αυτό είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό και συγκινητικό ταυτόχρονα μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το παιδί με τη δουλειά και την προσπάθεια μπορεί να κάνει ό,τι του αναλογεί. Ναι. Το θέμα είναι ότι φεύγει από το ξυλόκαστρο δουλεμένο όσο γίνεται, με τη βοήθεια εκεί, για να πάει εκεί που πάει. Ναι. Και διαπρέπουν κιόλας. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή στη Super League το πρωτάθλημα των K15. Είχαμε και πρόσφατα το Derby Ολυμπιακός ΑΕΚ, την K15 εννοώ, ναι, που ένας παιδί ήταν από τον Ηρακλή στην ΑΕΚ, ο Σοφοκλής ο Μιχόπουλος, και ο Μάριος Σπυριδάκης ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Μάριος, μάλιστα, σκόραρε με πέναλτι, την νίκησε ο Ολυμπιακός. Είχαμε το τοπικό ντέρμπι μας και εμείς. Αυτά είναι τα ωραία. Τα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Αυτή είναι η χαρά του αθλήματος. Ακριβώς. Ακριβώς. Το έχετε δουλέψει πολύ καλά εκεί. Οι νέοι, γιατί πλέον νομίζω ότι οι νέοι πρέπει να μπουν. Οι παλιές καραβάνες σιγά σιγά θα πρέπει να αφήνουν, όχι να μην συμμετέχουν, αλλά τουλάχιστον να αφήνουν τους νέους να παίρνουν τις αποφάσεις. Έτσι, ναι, πιστεύω εγώ. Έχουμε μια τρομερή δυσκολία σαν κάθε επαρχιακή πόλη. Ναι. Διότι τα παιδιά από την ηλικία των 15-16 αρχίζουν να διαβάζουν για τις Πανελλήνιες. Και εφόσον τα περισσότερα στοχεύουν να μπουν σε μια σχολή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο gap. Ένα κενό μεταξύ των ηλικιών. Δηλαδή μέχρι 15-16, αυτή τη στιγμή έχουμε στην 11η μας, ας πούμε, μπορεί να δείτε και, ναι, 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 δύο παιδιά. Βεβαίως. Τουλάχιστον σε αυτήν την ηλικία. Αλλά από το 16 και πάνω υπάρχει ένα gap. Αυτό οφείλεται στο ότι η νεολαία στις επαρχιακές πόλεις αρχίζει και φθήνει. Ναι, ναι. Νομίζω, εσείς την εμένα, νομίζω έχετε ένα ΤΕΙ, κάτι έχετε. Ναι, ένα ΤΕΙ. Έτσι, εινολογίες θα το πούμε σε σύγχρονο, δεν είναι ακριβώς, αλλά αρκετά, έρχονται αρκετά παιδιά. Επαναλειτουργήσε τα τελευταία δύο χρόνια και νομίζω ότι κάτι γίνεται. Ναι. Μια σχολή, έτσι, για το λίγο για τα κρασιά μας. Φεύγει. Κύριε Δημητρόπουλε, σας υπέρ ευχαριστώ. Πριν σας αφήσω, θέλω να μου πείτε τι είναι ο Μιχάλης ο Καφαντάρης για το ξυλόκαστρο, γιατί ξέρω ότι είναι γενικώς ο Μιχάλης. Τι είναι ο Μιχάλης εκεί? Ο Μιχάλης είναι η σημαία του Ηρακλή. Ο Μιχάλης είναι ο αρχηγός μας. Ο Μιχάλης καταρχήν είναι διεθνής παίκτης. Έτσι. Καταρχήν είναι διεθνής παίκτης. Εθνική Ελλάδος Beach Soccer. Έτσι, σε πολύ δύσκολο, έτσι, άθλημα. Όχι μόνο τον Ηρακλή, αλλά όλη την Κορινθία. Εννοείται. Αγωνιζόμενο στα γήπεδά της. Ήρθε στην ομάδα από τη Β' κατηγορία, πίστεψε σε αυτό που του παρουσιάσαμε. Έτσι, εγώ χωρίς προσωπικά να τον ξέρω από πριν. Παρ' όλα αυτά έχουμε γίνει πολύ στενοί, έτσι, και φίλοι, πιστεύω. Ο Μιχάλης είναι το παρόν και το μέλλον του Ηρακλή, γιατί
δίνει και τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά. Ακριβώς. Το τμήμα του είναι πάνω από 20-22 παιδιά. Το παιδικό, τα μικρούλια που τον κοιτάνε με το. Με δέος, ας πούμε, έτσι είναι λογικό. Είναι ένα τρομερό έτσι όλο αυτό που έχουμε, πώς το έχουμε κουμπώσει και το δέσει εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά είναι και τα άλλα παιδιά που... Ναι, είναι ιδιαίτερη η ομάδα γιατί είναι... Εγώ προσωπικά έχω πολύ, πολύ καλές σχέσεις και πολύ στενές σχέσεις με πολλά παιδιά γιατί είναι εξαιρετικά παιδιά. Όλοι οι Σκουρούμενες, ο Ανδρέας, ο Πηλιαφάς, ο Φρανκ και όλοι εκεί πέρα. Είναι, με τραβάνε αρκετά, μπορώ να πω. Ναι. Είναι το στοιχείο της εντοπιότητας. Ναι. Είναι αυτό που δουλεύαμε, που σας έλεγα, το project της 2-2 χρόνων. Αυτό θέλαμε να το πετύχουμε, ναι. Το πετύχαμε στο δεύτερο χρόνο, να φέρουμε όλα τα παιδιά από το ξυλογαστρό έτσι πίσω. Και το, είναι περήφανος. Το ότι κατάφερε η ομάδα να πάρει το κύπελλο με 99% ας πούμε, ναι. Με παιδιά από την περιοχή, τα λέει όλα έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακόμα και τα δύο παιδιά που καταγόντουσαν να πάρει. Ναι, γι' αυτό λέω 99 για να μην πω 100, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Και ακολουθεί ντέρμπι με το Καμάρι. Αυτό εκεί πώς θα το βιώσουμε, πώς θα το δούμε, τι γίνεται εκεί. Και έρχεται και σε μια περίεργη στιγμή. Ναι. Εγώ να πω δημόσια λίγο ψυχραιμία στον κόσμο μας και στον όποιο κόσμο ας πούμε θα θελήσει να... Γιατί ακούω, εντάξει, με καταλαβαίνετε τώρα ότι με παίρνουν και διάφορα τηλέφωνα και μου λένε εντάξει τι γίνεται, ναι. Παρεθέσει, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Έτσι, τι θα έχουμε, τι δεν θα έχουμε. Πλέον το μόνο που απασχολεί είναι αυτό, δυστυχώς. Τώρα δυστυχώς έχει πάει εκεί η μπίλια, όπως το λέμε. Ναι, ναι. Ψυχραιμία. Εντάξει, και τα παιδιά από το Καμάρι κάνουν και αυτή μια προσπάθεια. Ναι. Όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες, ακριβώς. Όλες οι ομάδες έχουμε καταρχήν έναν κοινό αντίπαλο, την οικονομική κρίση. Ναι, έτσι. Όλοι οι παράγοντες είμαστε ήρωες. Που διατηρούμε ομάδες. Ο καθένας για να παίζουν παιδιά, mm-hmm. να παίζουν μεθύνη mm-hmm. και δεν ξέρω τι παίζουν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αποτελούμε λειτουργήμα. Όλοι μας. Οπότε γι' αυτό μια παράκληση να σεβαστούν κάποιοι τον αγώνα μας και τον υδρότα μας. Και το Καμάρι και το Δερβαίνι και τον Μπέλοβα. Βέβαια, και όλες. Βέβαια και όλες τις ομάδες. Και δεν έχει σημασία και τη Λυκοποριά και τα Ροζενά. Σωστά. Πολύ. Όποια και σε όποια και σε. Έμαθα τώρα, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Ναι. Γιατί. Βλέπω τις διαιτησίες, ας πούμε, τώρα έχουν ανέβει νομίζω από πέρσι. Είναι λίγο δύσκολα και τα οικονομικά. Μου έρχεται το Καλαράς και δίνω 180 ευρώ. Ναι. για να δω αυτό που. Ναι, είναι και το, στο τέλος βλέπετε, ναι. Για να το. Διακομωδήσουμε στο τέλος. Πάλι δηλαδή. Να το πάμε λίγο έτσι, πάλι. Έτσι. Γιατί, δηλαδή. Δεν μπορεί να έρθει λίγο πιο εδώ κάποιος διευθυντής άλλος. Τι θα ήθελα. Εντάξει, σιγά. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πάρα πολλά πράγματα. Θέλει λίγο να το δούμε αλλιώς. Πρώτα οι διοικούντες της Ένωσης. Γιατί δεν έχουν το απειρόβλητο. Κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο, βέβαια. Εννοείται. Δεν μπορεί να υπάρχει αλαζονία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βγαίνουν φωτογραφίες με τους διαιτητή και τον πρόεδρο της Ένωσης που βγήκανε, που γνωρίζουμε όλοι, και να βγαίνει ένα κύριο σύντομο διαιτητών ότι θα πάμε να διπνήσουμε στο γνωστό σου Βλατζίδικο και σας παρέχουμε τις φωτογραφίες. Εμένα με ενόχλησε περισσότερο αυτό το τελείωμα, αυτό με τις φωτογραφίες, γιατί είναι ηρωνία. Εγώ δέχομαι ότι είναι έτσι αυτό και θα πάμε να φάμε και να πιούμε και είμαι μαζί τους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν με αντιμετωπίζει λέγοντάς μου ότι θα δώσω και τις φωτογραφίες στον κάθε ενδιαφερόμενο, με ηρωνεύεται και δεν ξέρω κι εγώ πώς να το σχολιάσω. Εμένα αυτό με χαλάει. Τα υπόλοιπα τα αποδέχομαι όλα και, λέω, και δέχομαι ότι όντως είναι εκεί και τρώνε και πίνουν. Και τίποτα άσχημο. Ναι. Αλλά η ηρωνία αυτή με ενόχλησε εμένα. Εγώ να πω και κάτι άλλο, ότι η Ένωση μας έχει ανάγκη. Όλες τις ομάδες. Όχι εμείς την Ένωση. Ας πούμε ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει 3 αγωνιστικά τμήματα. Αντρικό, νέων, παιδών. Mm-hmm. Ο νέων νοεί το. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ψυχραιμία. Εμείς, ξαναλέω, οφείλω να προστατεύσω τον υδρότα των ποδοσφαιριστών μου. Έτσι. Από αυτούς ξεκινάνε τα πάντα. Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό όφελος. Το χόμπι μου κάνω. Mm-hmm. Την ψυχαγωγία μου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα. Δεν έχω καμία λόξα να γίνομαι γραφικός και να κάνω, να ράνω, να διαμαρτύρομαι, να κάνω. Εντάξει. Αυτό να το ξεκαθαρίσω.
απλά για τους ποδοσφαιριστές μου, δίνω τα πάντα και θα δίνω. Πιστεύω ότι εκφράζω και τους υπόλοιπους συνεργάτες μου. Και θα λάβουμε ό,τι μέτρα μας υποδειχτούν. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί, να είναι όλα καλά. Όχι, από εδώ και πέρα και όλα να κυλήσουν ομαλά ως το τέλος πρωταθλήματος. Σεβασμός νομίζω, σεβασμός πρώτα στους ποδοσφαιριστές, αυτοί είναι πρωταγωνιστές, το ξαναλέω. Η δουλειά μας είναι εντελώς να τους υπηρετούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας εμάς. Πρόεδροι, αντιπρόεδροι, παραπρόεδροι. Για εμείς ένα πρόεδρο. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, υπηρέτες, είμαστε των παιδιών και των ποδοσφαιριστών. Σεβασμός λίγο στον υδρότα τους και κατ' επέκταση μετά λίγο σε εμάς που μέσα στην κρίση, ας πούμε, παλεύουμε με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό, ναι, βάζετε και όποια χρήματα χαλάτε, ή την προσπάθεια, τον υδρότα ή το χρόνο. Τέλος πάντων, μόνο το χρόνο. Ας μην βάλω τα λεφτά. Αυτό, ναι. Λοιπόν, κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είχε την τύχη να μιλήσουμε έτσι τόσο πολύ. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθουμε σε τέτοια θέματα. Ελπίζω και εγώ όχι. Να είστε καλά. Το κύπελλο θα το πάρουμε φέτος. Εντάξει. Οπότε να έρθουμε σε κανένα χαρμόσυνο. Θα δούμε. Θα τα βρούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Το ξαναλέω, συγχαρητήρια. Χρειάζονται τέτοιες εκπομπές. Καλύψεις αγώνων, δημοσιογραφικά, όλα αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.